Τρούγκαλος ως υπουργός, απειλωτής υπουργός εξωτερικών για να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, Σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Κύριε Δαβάκη, σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Αρχίσαμε πάλι έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ναι. Έχουμε αρχίσει. Έγινε νωρίτερα, εντάξει. Απαντώ στα θέματα που τέθηκαν στην κυβέρνηση. Έχει τη δικαιοδοσία η Υπουργός να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν το πρόβλημα της Βουλής. Δεν έχει το δικαίωμα ο Υπουργός να απαντήσει. Εδώ έχει τεθεί ζήτημα της διαδικασίας που δεν έχει απαντηθεί. Έχει τεθεί ζήτημα εφαρμογής του κανονισμού της Βουλής που δεν έχει απαντηθεί. Έχει καταστρατηγηθεί το άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού της Βουλής. Έχει παραβιαστεί ο κανονισμός. Ο ελληνικός... Τι κραυγές. Ναι, όλοι εδώ για... Καταστέτουμε. Αγνοείτε την Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, παρανομήνει για αγνοείτε την Επιτροπή. Έχει γίνει μια παρανομία κατάφορη και η διαδικασία πρέπει να σταματήσει. Παράνομη σύνθεση, Επιτροπή. Πώς να το σταματήσω εγώ, τι έκανε. Ο ελληνικός λαός πράγματι περιμένει από εμάς επιχειρήματα και όχι κραυγές. Όλοι διαπιστώσαμε την ιστορικότητα των στιγμών. Και ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να συζητήσουμε στην ουσία και όχι επί της διαδικασίας. Θα απαντήσω σε οτιδήποτε τέθηκε και από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και απευθυνόταν στην κυβέρνηση με τη σειρά που τέθηκαν τα θέματα. Προφανώς καταθέτω τη ρηματική ανακοίνωση σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, για τα πρακτικά και για να δυναμηθεί. Και την σύνθεση της Επιτροπής. Ως προς το αίτημα που ακούστηκε για το συνολικό κείμενο του Συντάγματος, υπενθυμίζω και μιλάω και ιδιαίτερα στον ομότεχνό μου, τον κύριο Λοβέρδο, ότι σε όλες τις συνταγματικές τάξεις και στη δική μας οι αναθεωρήσεις δημοσιεύονται με ψήφισμα ειδικό κείμενο της συνταγματικής τάξης που με κατεντολή πάντα του Προέδρου της Βουλής και αυτή είναι η βασική διάκριση στα δημοκρατικά πολιτεύματα σε σχέση με εκείνα τα μοναρχικά πολιτεύματα όπου ο αρχηγός του κράτους ήταν παράγοντας της συνταγματικής διαδικασίας. Παραπέμπω απλώς γιατί από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πω τίποτα στο οποίο να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή έγγραφα, στο ψήφισμα ΖΙΤΑ της αναθεωρητικής βουλής της δικής μας από 6 Τετάρτου του 2001 για τη σύγκριση. Για διευκόλυνση όμως της Βουλής θα ζητήσω και αύριο στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα έχουμε ένα συγκριτικό πίνακα με το πώς ήταν τα άρθρα προηγουμένως και πώς ήταν μετά. Αλλά ο κάθε βουλευτής μπορεί από σήμερα να μελετήσει τη ρηματική ανακοίνωση σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Δεύτερο ζήτημα που τέθηκε, θα δεχτώ κάθε ερώτηση που θέλετε, αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Το δεύτερο θέμα που τέθηκε λοιπόν αφορούσε την επιστολή του πρώην Υπουργού Νίκου Κοτζιά. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής να ήταν παρόν σήμερα ο Νίκος και να υπερασπίσει μια συνθήκη που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό δικό του επίτευγμα και που κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε η ελληνική δημοκρατία να το διαπραγματευτεί. Αυτά που πέτυχε, για παράδειγμα, η συμφωνία, ο κύριος Μέρτζος, ο πρώην πρόεδρος της Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών, Μακεδονικών Σπουδών, συγγνώμη, είπε ρητά ότι κλείνουν πληγές και δεν ανοίγουν άλλες. Θα φανεί στη συζήτηση επί της ουσίας του ότι πήραμε, δεν δώσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά ας μιλήσω για τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Θα είναι παρόν στην Ολομέλεια και θα αναφερθεί σε όλα ο Νίκος Κοτζιάς. Τέθηκαν θέματα που αφορούν τη συνταγματικότητα της Συμφωνίας και επίσης τέθηκαν... Μισό λεπτάκι. Ναι, ακριβώς, αυτό θα πω. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του κανονισμού, και γι' αυτό σας είπα ότι από εδώ και πέρα όταν μιλούμε πρέπει να μιλούμε για το άρθρο,
ή ενστάσεις συνταγματικότητας εξετάζονται από την Ολομέλεια της Βουλής. Και εκεί, εφόσον τεθούν, θα εξεταστούν. Και αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός όλων μας. Να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής με νυφαλιότητα και διάβγεια όλο το πλέγμα των ουσιαστικών αλλά και των άλλων διαδικαστικών ή συνταγματικών θεμάτων που θα τεθούν. Ως προς το θέμα συνταγματικότητας όχι της δικής μας ένομης τάξης, αλλά της ένομης τάξης της γειτονικής χώρας που έθεσε ο κύριος Λοβέρδος. Είναι προφανές ότι δύο εξετάζουμε μόνο ζητήματα συνταγματικότητας της δικής μας ένομης τάξης. Παρ' όλα αυτά αναφέρω, πάλι απευθυνόμενος σε ομότιχνο, ότι από τη συνδυαστική διάταξη, ισχύ των άρθρων 26 και 27 της Συνθήκης των Συνθηκών, της Συνθήκης της Βιέννης, δεν νοείται προβολή λόγου του εσωτερικού δικαίου για αντίκρουση υποχρέωσης που απορρέει από διεθνή συνθήκη. Και, όπως θα δείτε, με τη ρηματική ανακοίνωση ρητά μας διαβεβαιώνουν η κυβέρνηση των Σκοπίων ότι έχει τηρηθεί η συνταγματική της τάξη. Ως προς το ζήτημα τώρα των θεμάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής αυτής. Ξαναλέω ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι να γίνει ουσιαστική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Θυμίζω και είναι σημαντικό ότι η ενδιάμεση συμφωνία που είχε πρακτικά το ίδιο περιεχόμενο ρύθμιζε ζήτημα ονόματος, περιλάβανε άρθρα που είναι ίδια με αυτά που έχει η Συμφωνία των Πρεσπών, το άρθρο 13 για παράδειγμα, που ακούω μονότι συνεχώς το διαψεύδουμε, ότι τάχα παραχωρεί δικαιώματα άλλα από αυτά που το δίκαιο της θάλασσας δίνει στο γειτονικό κράτος. Η ενδιάμεση λοιπόν συμφωνία, επαναλαμβάνω, δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση και για κύρωση στην Ολομέλεια της Βουλής. Εμείς, πρώτα-πρώτα, επειδή σεβόμαστε τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική αρχή, θέλουμε να συζητηθεί η συμφωνία αυτή. Και να σου το πω και με άλλο τρόπο. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε από τη συζήτηση, δεν έχουμε να χάσουμε. Απορώ λοιπόν ποιοι θα ήθελαν να ματιώσουν τη συζήτηση στο φυσιολογικό, στο φυσικό φόρουμ της δημοκρατίας που είναι η Ολομέλεια. Και καλά, εντάξει, ας πούμε ότι αρνηθήκατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μια τηλεμαχία του αρχηγού σας με τον Πρωθυπουργό. Δεν θα θέλετε να υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να συζητηθούν αυτά τα πράγματα στο ναό της δημοκρατίας, στην Ολομέλεια της Βουλής? Πώς μπορεί να θέλει κάποιος άλλος το αντίθετο? Ως προς αυτά που είπατε τώρα, νομίζω μερικές φορές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ανάγνωσης. Το άρθρο 29, παράγραφος 5, αναφέρεται στη συγκρότηση των τμήματων της Βουλής, όχι των επιτροπών. Το άρθρο 31, παράγραφος 3 και 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 70 και 72 του Συντάγματος, στην πραγματικότητα δίνουν στον πρόεδρο της Βουλής εν λευκό υπερπρονομία να ορίσει τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και προς τιμήν του, και προς τιμήν του, και προς τιμήν του, και προς τιμήν του, και προς τιμήν του. Τι ερμηνεία είναι αυτή, κύριε Υπουργέ? Και προς τιμή του, ο πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε να θέσει σε κλήρωση τα ονόματα εκείνων των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι δεν ήταν εξ αρχής μέλη της Επιτροπής. Και δέχθηκε μάλιστα να διαγραφεί το όνομα του κυρίου Δανέλη. Θα μιλήσει μετά ο ίδιος για το θέμα αυτό. Τα δε ζητήματα που αφορούν το άρθρο 74, παράγραφος 2, στο οποίο αναφέρθηκε ο σεβαστός μου πρόεδρος κύριος Καμένος, αναφέρονται ακριβώς στην παραπομπή από την Επιτροπή στην Ολομέλεια να συζητηθούν τα νομοσχέδια. Και όπως πολύ ορθά είπε ο κύριος Παφίλης, αυτό γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο της εισηγητικής συμβουλευτικής αρμοδιότητας που έχει η Επιτροπή, ακόμα και αν η Επιτροπή καταλήξει διαφορετικά, που σας διαβεβαιώνω από ό,τι προκύπτει από τη σύνδεσή της δεν θα καταλήξει. Στη συνέχεια, τέθηκε ένα ζήτημα από τον κύριο Λοβέρδο. Γιατί δεν έρχεται μαζί για κύρωση το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Συμφωνία των Πρεσπών? Λέω, το ερώτημα που τέθηκε ήταν γιατί δεν έρχεται μαζί προς κύρωση το πρωτόκολλο ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ μαζί με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της συμφωνίας. Εμείς προχωρούμε στην κύρωση της συμφωνίας εφόσον έχουν προηγηθεί όλα τα διαδικαστικά βήματα και η αλλαγή του συντάγματος στη γειτονική χώρα. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, χωρίς πόλεμο, να δέχεται μια χώρα να αλλάξει το όνομά της και το σύνταγμά της
και πολλές διατάξεις από αυτό, χωρίς να έχει άλλη υποχρέωση πέραν από αυτή που απορρέει από τη διαδικασία. Ο λόγος για τον οποίο δεν έρχεται σήμερα το πρωτόκολλο ένταξης είναι για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχει. Γιατί για να υπάρξει πρόσκληση μέσω του πρωτόκολλου ένταξης προς τη γειτονική χώρα, πρέπει εμείς να έχουμε κυρώσει τη συμφωνία. Αυτό σας λέω λοιπόν ως επίτευγμα. Λέει μεν συμφωνία μαζί. Ακριβώς όμως επειδή είναι αδύνατο να υπάρξει το πρωτόκολλο ένταξης, αν δεν έχει προηγηθεί η κύρωση από την Ελληνική Βουλή, και παραλαμβάνω, αυτό είναι από τις μεγάλες διαδικαστικές κατακτήσεις της συμφωνίας, μόνο όταν ολοκληρώσουμε την κύρωση και γνωστοποιήσουμε με ρηματική ανακοίνωση δική μας στο ΝΑΤΟ ότι ολοκληρώθηκε εκείνη η κύρωση, μπορεί να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία. Πράγματι, το πρωτότυπο κείμενο λέει μαζί. Το νόημα αυτό του μαζί, γιατί διαφορετικά υπάρχει λογικό παράδοξο, είναι όσο το δυνατόν συντομότερο, και αυτό πράγματι πρόκειται να συμβεί. Όσα ακούστηκαν για χώρες εθνικής κυριαρχίας είναι προφανώς αστηρίχτα. Δεν υπάγεται η συμφωνία αυτή στα άρθρα 28 παράγραφος 2 και άρθρα και 28 παράγραφος 3 του Συντάγματος. Τέλος, νομίζω ότι δεν τέθηκαν άλλα θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητας της κυβέρνησης. Απαντώ μόνο ότι εντάσσεται στην απάντηση που έδωσε στον κύριο Λοβέρδο. Πρώτον, το άρθρο 77 του Συντάγματος της γειτονικής χώρας, αντίθετα με το δικό μας Σύνταγμα, προβλέπει ότι η διαδικασία της δημοσίευσης γίνεται με δύο υπογραφές, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής. Προβλέπει επίσης ότι αν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας αρνηθεί να υπογράψει, να βάλει τη μία από τις δύο υπογραφές, επιστρέφει το θέμα στη Βουλή και αν συγκεντρωθεί εκεί πλειοψηφία των 2/3, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας υποχρεώνεται να υπογράψει. Πήγε πράγματι στην Ολομέλεια της γειτονικής Βουλής το θέμα, συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των 2/3, δεν υπέγραψε ο Ιβανόφ, όμως όπως σας ξαναείπα, από το άρθρο 75 υπάρχει παράλληλη αρμοδιότητα του Προέδρου της Βουλής να υπογράψει σχετικό κείμενο. Σε κάθε δε περίπτωση σας αναφέρω ότι η ρηματική ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τη διεθνή υποχρέωση του γειτονικού κράτους μας εξασφαλίζει απολύτως από πλευράς εγγυήσεων διεθνούς δικαίου, διότι όπως σας είπα, βάσει το άρθρο 27 της Συνθήκης της Βιέννης, δεν μπορείς να προβάλλεις λόγο που ανάγεται στο εθνικό σου δίκαιο για να αναιρέσεις υποχρέωσή σου που απορρέει από διεθνή συνθήκη όπως είναι η Συνθήκη των Πρεσπών. Όλα αυτά, επομένως, κυρίες και κύριοι, τα διαδικαστικά, είναι προφάσεις αναμαρτίας. Εμείς ένα πράγμα θέλουμε. Να συζητήσουμε στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, στο Ναό της Δημοκρατίας, εκεί που πράγματι οι Έλληνες πολίτες θέλουν να ακούσουν από εμάς επιχειρήματα. Και πραγματικά, όποιος θέλει να ματαιώσει τη συζήτηση αυτή, στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών, που δικαιούνται να είναι όλοι οι άνθρωποι με επιχειρήματα και όχι με κραυγές. Είναι εναντίον της ίδιας δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό. Είχε ζητήσει το λόγο πολύ πριν ο κύριος Δανέλη.